Νέες μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποίησαν χιλιάδες πολίτες στο Χονγκ Κονγκ εναντίον του σχεδίου νόμου της κυβέρνησης που εγκρίνει τις εκδόσεις καταζητούμενων στην Κίνα. Οι διαδηλωτές κατέλαβαν δύο κεντρικούς δρόμους, κάτι το οποίο είχε να συμβεί από το 2014 και το κίνημα Occupy, το οποίο απέκλειε επί μήνες δρόμους της πόλης. Έχουμε πολλούς τρόπους για να προστατεύσουμε το Χονγκ Κονγκ. Μπορούμε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να χειροκροτήσουμε και να φωνάξουμε. Ελπίζω ότι η Κάρι Λαμ θα μπορέσει να βάλει τέλος στη δυστυχία των πολιτών. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι ο νόμος δεν πρέπει να εγκριθεί, επικαλούμενες τις επανειλημμένες καταγγελίες περί βασανισμών, αυθαίρετων φυλακίσεων, απόσπασης ομολογιών με εξαναγκασμούς και στέρησης πρόσβασης σε δικηγόρους στην Κίνα, όπου τα δικαστήρια ελέγχονται πλήρως από το κράτος.